Γεια σας φίλες και φίλοι του Stavros Fit Nation. Σας καλωσορίζω σε ένα ακόμα βίντεο μέσα από το γυμναστήριο, όπου σήμερα θα παρουσιάσουμε την άσκηση όρθιες εκτάσεις γαμπών στη μηχανή Smith. Φυσικά και είναι πολύ καλύτερα να έχουμε το μηχάνημα για αυτή την άσκηση που βάζουμε τα μαξιλάρια στο τραπεζοειδής και ανεβοκατεβαίνουμε, αλλά επειδή στα περισσότερα γυμναστήρια δεν υπάρχει, έχουμε την επόμενη επιλογή που είναι η μηχανή Smith και θα τη δείξουμε εδώ την άσκηση. Θα παρουσιάσω κάποια λάθη που γίνονται, τα οποία θα πρέπει να αποφύγουμε ώστε να μην τραυματιστούμε, αλλά να έχουμε και τα μέγιστα ωφέλη από την άσκηση αυτή. Κάποιες αλλαγές των πελμάτων για να δούμε πώς δουλεύει εσωτερικά-εξωτερικά της γάμπας, τι θα πρέπει να προσέξουμε, πάρα πολύ βασικό για να μην τραυματίσουμε, και διάφορα τα οποία θα χρωματίσουν λίγο την άσκησή μας. Αν βλέπεις πρώτη φορά βίντεο μου, μπορείς να κάνεις εγγραφή στο κανάλι μου, πατώντας το subscribe και το καμπανάκι, να έρχονται ενημερώσεις για κάθε νέο βίντεο που θα ανεβάζω. Μπορείς να με ακολουθήσεις στο προσωπικό μου προφίλ στο Facebook ή στο προσωπικό μου προφίλ στο Instagram, στο Stavros Fit Nations, και να μου στέλνεις εκεί μηνύματα με ερωτήσεις σχετικά με τις ασκήσεις, με τα βίντεο που ανεβάζω ή κάποιες νέες προτάσεις για βίντεο που θες να δεις από το κανάλι μου, όπως επίσης το ίδιο μπορείς να κάνεις και στα σχόλια του βίντεο. Πάμε να ξεκινήσουμε λίγο να ψήσουμε τις γάμπες μας. Για πάμε. Αυτή η άσκηση που θα δείξουμε σήμερα λοιπόν έχει να κάνει με τις γάμπες, μία από τις πιο δυνατές και ανθεκτικές μυϊκές ομάδες του σώματός μας, διότι έχει συνηθίσει να μεταφέρει πολλά κιλά, αφού μεταφέρει το σωματικό μας βάρος, ειδικά αν είμαστε και υπέρβαροι, είτε λόγω μυϊκότητας είτε λόγω έξτρα λίπους. Έχει συνηθίσει και στις πολλές επαναλήψεις λόγω των βημάτων που κάνουμε με αυτό το έξτρα βάρος. Οπότε οι γάμπες, για να την ακούσουν, θέλουν λίγο ζόρι και διαφορετική αντιμετώπιση. Παρ' όλα αυτά, σήμερα δεν θα παρουσιάσουμε κάποιο πρόγραμμα για τις γάμπες, αλλά την άσκηση αυτή. Απλά θέλω να τονίσω ότι με βάση τα δεδομένα που σας είπα, θα πρέπει να βάλουμε έξτρα κιλά. Λοιπόν, για να κάνουμε τώρα αυτή την άσκηση, χρειαζόμαστε ένα step. Αυτό το step θα μας χρησιμεύσει, διότι όπως ξέρετε η άσκηση είναι αυτή, οπότε θα πρέπει να είμαστε σε διαφορετικό ύψος από το έδαφος για να μπορούμε να κατέβουμε όσο πιο χαμηλά γίνεται και όσο πιο ψηλά γίνεται. Αλλά θα μιλήσω μια σημαντική σημείωση σχετικά με το χαμηλά. Και θα το πούμε αργότερα αυτό. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από την κορφή ως τα νύχια, όπως κάναμε και με το squat, και μπορείτε να παρακολουθήσετε και το βίντεο που είχα κάνει για το squat. Παραθέτω link στην κορυφή ώστε να δείτε κάποια πράγματα σχετικά με την μπάρα. Η μπάρα λοιπόν, όπως και στη squat, έτσι και εδώ, δεν θα πρέπει να είναι στο σβέρκο, δεν θα πρέπει να είναι στον αυχένα, ούτε στο κόκαλο που έχουμε εδώ, αλλά θα πρέπει να είναι στο άνω μέρος των τραπεζοειδών, όπου θα είναι και η βάση της μπάρας. Εκεί τοποθετούμε την μπάρα. Τώρα, σχετικά με τα χέρια, είχα πει στο squat ότι δεν πρέπει να είναι πολύ ανοιχτά, δεν πρέπει να υπάρχει ανισορροπία, δηλαδή το ένα χέρι είναι πιο ανοιχτό από το άλλο ή δεν πρέπει να είναι πολύ κλειστά. Εδώ, επειδή είμαστε στο Smith Machine και δεν έχουμε πρόβλημα ανισορροπίας μάλλον, μπορείτε να τοποθετήσετε τα χέρια σας όπως σας αρέσει σε εισαγωγικά, αλλά παρόλα αυτά, για να τηρήσουμε την τάξη ας πούμε και να μην συνηθίζουμε άσχημα, θα ήταν καλό να τα βάλουμε και αυτά σε ισορροπία όπως με την μπάρα στο squat. Αφού λοιπόν έχουμε τονίσει αυτά, πάμε λίγο παρακάτω. Εδώ τώρα, σχετικά με το ύψος που θα τοποθετήσουμε το Smith, την μπάρα στο Smith, δεν είναι το ίδιο ακριβώς όπως με τα squat. Δηλαδή, στο squat είχαμε δύο λάθη. Άλλοι που τοποθετούν πολύ χαμηλά την μπάρα και άλλοι πολύ ψηλά την μπάρα. Εδώ θα πρέπει να προσέξουμε μόνο να μην τοποθετήσουμε πολύ χαμηλά, διότι δεν θέλουμε τα πόδια μας να κάνουν αυτό. Δεν θέλουμε να λυγίσουν τα γόνατα και να κάνουμε αυτό. Δεν το θέλουμε. Οπότε προτιμώ να τοποθετήσω την μπάρα πιο ψηλά, αν το Smith δεν έχει πάρα πολλές κλίδες, πολλές θέσεις, ώστε να τοποθετήσουμε στη σωστή θέση που μας βολεύει καλύτερα. Προτιμώ η μπάρα να είναι πιο ψηλά, ώστε να αναγκαστώ να κάνω μια έκταση γαμπών για να πάρω την μπάρα, αφού έτσι κι αλλιώς αυτή είναι η άσκησή μου και θα ξεκινήσω με λίγα κιλά να τη ζεστάνω τη γάμπα, οπότε δεν θα υπάρχει πρόβλημα, παρά να τη βάλω χαμηλά και να είμαι σκυμμένος και να λυγίσω τα γόνατα και να επιβαρύνω. Αυτό δεν το θέλω. Προτιμώ λοιπόν να είναι πιο ψηλά και να πάρω την μπάρα από εδώ και να ξεκινήσω να κάνω την άσκησή μου. Τώρα, σχετικά πρώτα με το που ακριβώς τοποθετώ τα πέλματα επάνω στο step, θα πρέπει περισσότερο από το μισό του πέλματος να είναι έξω από το step. Δεν είμαι εδώ, αλλά δεν είμαι και πολύ έξω, γιατί θα γλιστρήσω και θα πέσω και με τα κιλά και θα δημιουργήσω ατύχημα, ειδικά στην πλάτη μου. Θα πρέπει λίγο περισσότερο από το μισό του πέλματος να είναι έξω από το step. Η σωστή κίνηση είναι αυτή.
Έχουμε κάποιο κόκαλο εδώ, πριν ξεκινήσουν τα δάχτυλα των ποδιών μας. Θα μπορούμε να το βάλουμε ως σημάδι και να πούμε ότι αυτό το κόκαλο θα πρέπει να είναι εκεί που τελειώνει το step για να μπορέσουμε να κάνουμε την κίνηση. Τώρα, η κίνηση θα πρέπει να έχει το εύρος της, θα πρέπει να είναι όσο πιο ψηλά γίνεται να ανεβαίνουμε και κατά τη διάρκεια που κατεβαίνουμε είναι καλό να πηγαίνουμε όσο πιο χαμηλά γίνεται για να γίνεται διάταση των μειών. Παρόλα αυτά όμως εδώ υπάρχει ένα πάρα πολύ βασικό σημείο που πρέπει να προσέξουμε. Όταν τα κιλά είναι πάρα πολλά και οι επιβαρύνσεις είναι μεγάλες και τεντώνουμε, είναι πολύ επικίνδυνο για τον αχίλιο τένοντα που βρίσκεται εδώ. Είναι πάρα πολύ ευαίσθητος τένοντας και πολύ εύκολο να τραυματιστεί είτε από αυτή την άσκηση, είτε αυτή η άσκηση να δημιουργήσει το πρόβλημα και να μας το βγάλει στο τρέξιμο, στο περπάτημα ή σε κάποια άλλη δραστηριότητα. Οπότε πρέπει να κάνουμε πολύ καλό ζέσταμα και να πάμε προοδευτικά όταν θέλουμε να ανεβάσουμε κιλά για να μπορούμε να κάνουμε τη διάταση αυτή και να μπορέσουμε να έχουμε πληρότητα στο εύρος κίνησης και να ανεβάσουμε σιγά σιγά ώστε να μπορέσουμε να είμαστε ζεστοί και έτοιμοι. Παρ' όλα αυτά, όταν τα κιλά είναι πάρα πολλά, δεν χρειάζεται να κατεβαίνουμε τόσο χαμηλά, δηλαδή δεν χρειάζεται να κάνουμε αυτό. Και πάμε να δούμε την άσκηση τώρα σε πληρότητα. Επίσης να πω ότι θα πρέπει να βάλουμε την μπάρα πάλι όπως στα squat, ώστε να είναι στην ίδια ευθεία με τις φτέρνες μας. Δηλαδή να μην είναι στη μέση των πελμάτων, να μην είναι στη μέση των πελμάτων η γάμπα, να μην είναι η μπάρα στη μέση των πελμάτων, αλλά είναι ακριβώς στο ίδιο ύψος με τις φτέρνες και με βάση αυτό μετακινούμε και το step πιο μπροστά ή πιο πίσω, όπως επίσης και με βάση το ότι το μισό, περισσότερο από το μισό από το πέλμα μας πρέπει να είναι έξω από το step. Πάμε να δούμε την άσκηση τώρα ολοκληρωμένη. Πάμε να δούμε τώρα τις διαφορετικές στάσεις που μπορούν να έχουν τα πέλματά μας ώστε να επηρεάζουμε το πώς θα δουλέψει η άσκηση. Δηλαδή, να δουλέψουμε λίγο περισσότερο με την άσκηση εσωτερικά στις γάμπες ή εξωτερικά κλπ. Ξεκινάμε πρώτα με την ουδέτερη στάση πελμάτων η οποία δουλεύει τη γάμπα μας και εξωτερικά και εσωτερικά και είναι αυτή που σας έδειξα στην αρχή, δηλαδή ερχόμαστε εδώ, τοποθετούμε τις γάμπες στην ίδια διάσταση με τους ώμους και ξεκινάμε να δουλεύουμε. Η επόμενη στάση είναι να έχουμε V σχήμα, το αγγλικό το V, V shape των πελμάτων, όπου αυτή η στάση δουλεύει περισσότερο εσωτερικά. Όμως προσοχή, δεν είναι αρκετό το V shape για να μπορέσουμε να επικεντρώσουμε εσωτερικά. Θα πρέπει επίσης να ρίξουμε το κέντρο βάρους όχι σε όλο το πέλμα, αλλά σε αυτό εδώ το κομματάκι. Ξεχωρίζουμε αυτό εδώ το κομματάκι και ρίχνουμε το κέντρο βάρους εκεί για να μπορέσουμε να εστιάσουμε στο εσωτερικό της γάμπας. Δεν είναι αρκετό δηλαδή μόνο το V-shape για να το κάνουμε αυτό και δείχνω. Τώρα, με βάση αυτές τις δύο διαφορετικές στάσεις, η λογική λέει ότι εάν χρησιμοποιήσω αυτή τη στάση πελμάτων, θα μπορέσω να επικεντρώσω περισσότερο στο εξωτερικό μέρος της γάμπας, κάτι όμως το οποίο αυτή η στάση είναι πάρα πολύ επικίνδυνη για τα γόνατα, ιδιαίτερα εσωτερικά. Γιατί να την κάνω έτσι και να ανεβοκατεβαίνω είναι όλα ok, αλλά με την έξτρα επιβάρυνση αυτή η στάση πελμάτων θα επιβαρύνει πολύ την επιγονατίδα. Οπότε τι κάνω για να εστιάσω στο εξωτερικό μέρος? Αντί να χρησιμοποιήσω αυτή τη στάση πελμάτων η οποία δεν είναι τόσο φυσική, πηγαίνω στο step και αντί να έχω τα πέλματά μου στη στάση που τα έχω συνήθως, δηλαδή περισσότερο από το μισό του πέλματος να είναι έξω από το step, κάνω μία αναπροσαρμογή και βάζω το πέλμα μου πιο μπροστά στο step και με αυτόν τον τρόπο τώρα έχω τη δυνατότητα να δουλέψω το εξωτερικό μέρος της γάμπας ή μπορεί ακόμα και να μην χρησιμοποιήσω το step και να δουλεύω μόνο στο πάτωμα. Πάμε να δούμε λοιπόν και αυτή την παραλλαγή της άσκησης, όπου αντί να δουλέψω εδώ, έρχομαι πιο μέσα και δουλεύω κατά αυτόν τον τρόπο. Βέβαια, όπως θα δείτε, δεν έχω τόσο μεγάλο εύρος κίνησης όταν φέρνω τα πέλματά μου πιο μπροστά στο step, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία γιατί το κάνω για συγκεκριμένο λόγο, να εστιάσω εκεί που θέλω ακριβώς.
Αυτά λοιπόν για την άσκηση αυτή. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε ένα like, να κάνετε και εγγραφή στο κανάλι μου και να πατήσετε το καμπανάκι για να σας έρχονται ενημερώσεις. Όπως επίσης και να με ακολουθήσετε στο προσωπικό μου προφίλ στο Facebook ή στο Instagram, ώστε να μου στέλνετε μηνύματα εκεί σχετικά με απορίες επάνω στις ασκήσεις ή κάποιες προτάσεις που θέλετε να δείτε, κάποια βίντεο που θέλετε να μου προτείνετε να δείτε από το κανάλι μου στο μέλλον. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Stavros Fit Nations.